Γράφαμε πριν από λίγες μέρες πως το Κέντρο Αιτήσεων Βίζα της Ελλάδας ανέστειλε την αποδοχή εγγράφων Ρώσων. Σήμερα είχαμε νεότερη ενημέρωση. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μόσχα ξεκίνησε ξανά τις εργασίες των τμήματων Βίζας και Πολιτικών Υπηρεσιών μετά από τριμερή αναστολή λόγω απέλασης Ελλήνων διπλωματών από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό ανέφερε στο ΤΑΣ τη Δευτέρα η γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρωσία Δέσποινα Νικολαίδου. Ναι, το τμήμα Βίζας άρχισε ξανά να λειτουργεί. Δουλεύουμε όπως πάντα. Είχαμε πρόβλημα γιατί οι υπάλληλοι μας φεύγουν. Τώρα όμως όλα είναι καλά, είπε η πηγή του πρακτορείου. Πάντως, η αναλυτική υπηρεσία ATOR συνεχίζει να δημοσιεύει τακτικές αναλυτικές κριτικές με αξιολογήσεις τιμών δημοφιλών τουριστικών προορισμών στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Η σύγκριση βασίζεται στις ελάχιστες τιμές των οργανωμένων εκδρομών για 10 διανυκτερεύσεις με πτήση από τη Μόσχα για 2 ενήλικες. Λαμβάνονται μόνο προσφορές με γεύματα για την Τουρκία και την Αίγυπτο, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τιμές για all inclusive. Για τα υπόλοιπα, οι φθηνότερες προσφορές με οποιαδήποτε είδος φαγητού, ελάχιστο και πρωινό. Σύμφωνα με το 1001 Tours, στα μέσα Ιουλίου το μερίδιο των τουριστών με παιδιά εξακολουθεί να είναι πάνω από το 60% όλων των αιτήσεων. Η Τουρκία είναι ο ηγέτης μεταξύ των τουριστικών πακέτων με πτήσεις που αγοράζονται από ταξιδιωτικά γραφεία. Αντιπροσωπεύει το 57,8% όλων των κρατήσεων αυτού του τύπου. Οι εκδρομές στη Ρωσία με πτήση βρίσκονται στη δεύτερη θέση, κρατούνται από το 19,3% των πελατών. Στην τρίτη θέση σε δημοτικότητα τον Ιούλιο βρίσκονται τα ταξίδια στην Αίγυπτο με 7,8%. Μία περιήγηση 10 διανυκτερεύσεων με πτήση και γεύματα στη θάλασσα στις αρχές Ιουλίου είναι φθηνότερη από 100.000 ρούβλια για 2 και είναι ακόμα δυνατή σε 4 χώρες. Ρωσία, Αμπχαζία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Τουρκία. Παράλληλα στην Τουρκία η ελάχιστη τιμή είναι ήδη με all inclusive. Οι μπροστάριδες όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα στα μέσα Ιουλίου, με βάση το ελάχιστο κόστος για δεκαήμερες οργανωμένες εκδρομές με πτήσεις, είναι η Αμπχαζία και το Καλίνιγκραντ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.